Σημαντικά αυξημένη είναι η κίνηση των τελευταίων ημερών στα σούπερ μάρκετ και τα παντοπολία με τους καταναλωτές να μην κρύβουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις με την επέκταση του κορονοϊού και τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα. Σε αντίθεση με την εικόνα στη Θεσσαλονίκη πάντως, από την Τετάρτη όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ της πόλης των Ιωαννίνων είναι διαφορετική. Τα ράφια παραμένουν γεμάτα, επάρκεια στα προϊόντα μακράς διάρκειας και ξηράς τροφής υπάρχει, όπως όμως υπάρχει και η ανησυχία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη Φωτεινή Τζίμα, υπεύθυνη των καταστημάτων των ΣΕΠ Μάρκετ Παπαδόπουλος στα Γιάννενα. Όπως εξήγησε, η κίνηση έχει αυξηθεί σημαντικά και η ζήτηση σε τρόφιμα μακράς διάρκειας, ξηράς τροφής και σε είδη ατομικής υγιεινής. Δεν έδειξε πάντως να ανησυχεί για το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά, καθώς τα οργανωμένα τουλάχιστον καταστήματα έχουν ήδη κάνει την προετοιμασία που πρέπει. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση την τελευταία εβδομάδα σε προϊόντα τα οποία είναι μακράς διάρκειας, ξηρά τροφή όσον αφορά κονσέρβες, ρύζια, όσπρια και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Περιμέναμε ουσιαστικά και ήμασταν έτοιμοι σε αυτό ότι στην περίπτωση που ο ιός θα έρθει και στη χώρα μας και έχουμε φροντίσει διαθέτοντας 4 πλεονεκτήματα σαν εταιρεία, κεντρική αποθήκη, διαπραγματευτική ισχύ, οργάνωση και δικά μας εταιρικά αυτοκίνητα να οργανώσουμε επανελειπτικές και μαζικές παραγγελίες στα αντίστοιχα προϊόντα που έδειχναν την ανάλογη ζήτηση, τα οποία υπάρχουν στην κεντρική μας αποθήκη και προμηθεύουν και τα 9 καταστήματα τα οποία έχουμε. Δεν παρατηρούμε κάποιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε και είμαστε στο πλευρό των καταναλωτών μας για να μην υπάρξει καμία έλλειψη σε ό,τι ζητήσουν. Έχετε επικοινωνία και με προμηθεύτριες εταιρείες, ναι, και προφανώς. Τι σας λένε, υπάρχει αυξημένη ζήτηση πανελλαδικά? Υπάρχει αυξημένη ζήτηση τις τελευταίες μέρες και μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, τους ώστε δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποιο πανικό ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Βλέπουμε πάντως τα ράφια είναι γεμάτα. Είναι γεμάτα και συνεχίζουμε και γεμίζουμε. Όλο το προσωπικό μας και η ομάδα των καταστημάτων προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορέσει ο πελάτης να βρει τα πάντα. Το σημαντικότερο για μας είναι το προσωπικό μας και οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφάλεια σε κάθε κατάστημα το οποίο έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη προϊόντα. Έχουμε φροντίσει να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας και τηρούμε ασφάλεια, κανονισμό όσον αφορά την υγιεινή. Όλο το κατάστημα, ο καθαρισμός γίνεται με απολυμαντικά προϊόντα, ούτως ώστε να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο έχουμε μείνει πίσω και δεν ελέγξαμε ή φροντίσαμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Είδος εν ανεπαρκία από τα φαρμακεία της πόλης είναι εδώ και ημέρες. Οι μάσκες, κάτι μάλλον αναμενόμενο και φυσιολογικό. Εκείνο που δεν ήταν σίγουρα αναμενόμενο ήταν η τεράστια ζήτηση για την αγορά προστατευτικών μασκών σε χρωματοπολία, καταστήματα με οικοδομικά υλικά και καταστήματα αγροεφοδίων. Όπως εξήγησε ο Μιχάλης Δεβέκος, έχουν εξαφανιστεί από την αγορά και τα καταστήματα αγροεφοδίων χιλιάδες μάσκες διαφόρων τύπων και κατηγοριών, ακόμη και εκείνες που είναι υψηλής διαβάθμισης για την προστασία από χημικές ενώσεις και μικροσωματίδια. Η αλήθεια είναι ότι και στα δικά μας μαγαζιά έχει έρθει πολλοί κόσμος για να πάρει μάσκες από τον πανικό και από την κακή ενημέρωση που έχει ή αυτά που δεν λαμβάνει υπόψη από την ενημέρωση, μάλλον, και έχουν εξαντληθεί σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά μας οι μάσκες. Συγκεκριμένα προχθές μάλιστα ήταν ένας συνάδελφος πολιτής από μια εταιρεία, ο οποίος είπε ότι περιμένουν να παραλάβουν από εβδομάδα 2.500 μάσκες η εταιρεία του και την ίδια μέρα η εταιρεία αυτή είχε παραγγελίες ήδη 8.500 μάσκες από όλη την Ελλάδα από τα δικά μας μόνο μαγαζιά. Υπάρχει ένας πανικός, δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι βέβαια ο γιατρός εγώ να πω ακριβώς, αλλά αυτά που έχουμε ακούσει όλοι, τη μάσκα τη φοράνε αυτοί που ασθενούν. Δεν την παίρνουμε για πρόληψη. Τέλος πάντων, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα φέρουμε μάσκες, θα εξαντληθούν σίγουρα ερυπή οφθαλμού, γιατί ο κόσμος έχει ένα πανικό. Το βλέπετε κιόλας ότι ξεκίνησαν ήδη ένα με πρώτο κρούσμα. Στα σούπερ μάρκετ κλπ. Έχουν πρόβλημα. Σε λίγο δεν ξέρω τι θα πουλήσουμε κι εμείς. Θα πουλήσουμε στις επαγγελματικές μας μάσκες. Δεν ξέρω που έχουν εσωκασμούς. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ελλάς. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε μάσκες για τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι? Οι μάσκες που έχουμε και απλές έχουν διαβαθμίσεις για τις συγκεντρώσεις σωματιδίων. Και για έναν ασθενή που έχει ένα πρόβλημα μπορούν να είναι χρήσιμες. Ναι. Φυσικά για τους εκασμούς. Και υπάρχουν και μάσκες με άλλες διαβαθμίσεις για χημικά κλπ. Ο κόσμος πιστεύω στο τέλος από τον πανικό του θα τις πάρει όλες. Τι να πω, δεν ξέρω. Τον ενημερώνουμε, του εξηγούμε
αλλά νομίζω ότι ο πανικός είναι πιο δυνατός από την ενημέρωση τελικά. Επίσης ότι τουλάχιστον στο διαδίκτυο οι μάσκες που πολλούνται σε συγκεκριμένες τιμές στα δικά σας καταστήματα πολλούνται σε πολλαπλάσιες τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Δεν το έχω δει αυτό, αλλά αυτό που ξέρω να πω εγώ είναι ότι οι τιμές τους στα δικά μας μαγαζιά τουλάχιστον, που ξέρω εγώ από εταιρείες 2-3 που έχω μιλήσει, οι τιμές δεν αυξήθηκαν στις αγορές δικές μας. Άρα θεωρώ ότι εφόσον φέρουμε και έρθουν μάσκες, οι τιμές τους θα είναι αυτές που ήταν πριν, που θα ξεκινάνε από 80 λεπτά, 1 ευρώ και ανάλογα τη διαβάθμιση της μάσκας θα φτάσουν οι απλές 1, 1,5 ευρώ κλπ. 2, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Δεν έχουμε προς το παρόν να μας δώσουν, να μας πούν ότι αυξήθηκαν οι τιμές αγοράς για μας, οπότε και εμείς θα μετακυλήσουμε το κόστος στον πελάτη λιανικής.